Τώρα, αμέσως, χωρίς άλλα εισαγωγικά, θα καλημερίσω την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Θεσσαλονίκης, την κυρία Δώρα Αυγέρη, η οποία είναι και στην Επιτροπή την Προανακριτική για την Οβάρτης, που ξαναγύρισε, μου φαίνεται, σε προανακριτική Λαγκάρντ και Λίστα, αν θυμάστε, αυτά. Κυρία Αυγέρη, καλημέρα σας. Και θα ήθελα, και καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε, ότι είμαι μέλος προανακριτικής. Αυτά έχει μερικές δεσμεύσεις. Δεν μπορώ να σας πω. Καλά, εντάξει, μην κάνετε έτσι, γιατί βλέπω άλλους συναδέλφους σας, ιδίως στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι έχουν βγάλει. Δηλαδή δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο. Κοιτάξτε, κύριε Ελικέσα, αυτό προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής. Λίγο πολύ να πει ότι όλοι είναι ίδιοι. Το πολιτικό σύστημα, οι δημοσιογράφοι. Ακριβώς. Και να μπερδευτεί ο κόσμος και να μην ξέρει ποιος είναι ο κλέφτης και ποιος είναι ο αστυνόμος. Αυτό το παιχνίδι της αντιστροφής, το είχαμε ξανασυζητήσει, το παίζουν από την πρώτη στιγμή. Και το παίζουν από την πρώτη στιγμή που μιλούνε, που θέσανε αυτό το περιβόητο κατηγορητήριο περισκευωρίας, το οποίο κατέπεσε. Αυτοί δηλαδή που ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με το σκάνδαλο Νοβάρτης, και είναι υπόλογοι και είναι και κατηγορούμενοι, ήρθαν και ζητούσαν τα ρέστα και αλλάξαν και ρόλους. Τώρα πάνε να κάνουν το ίδιο. Ναι, και άρα θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Ακριβώς. Είναι ένα παιχνίδι του να μπερδευτεί ο κόσμος και να πει: δεν ασχολούμαι με τους πολιτικούς, όλοι είναι βρώμικοι. Δεν ασχολούμαι με τους δημοσιογράφους, όλοι τα αρπάζουν. Ναι. Νομίζω ότι συνέβη και το άλλο. Έχουμε αυτή την υπόθεση. Έχουμε δύο υποθέσεις. Μία υπόθεση, την οποία μικρή δεν τη λες, γιατί προκύπτει από κατάθεση ένορκη. Επώνυμη, μια στιγμή να βρω λίγο και τα ονόματα, με συγχωρείτε, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Να αναφέρεστε στην ερευνήτρια την Ελληνοελβετίδα. Ναι, το λέω γιατί είναι και Θεσσαλονικιά. Θα βοηθήσω εγώ. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη είναι μια νέα γυναίκα με εξαιρετικές γνώσεις. Ναι. Η οποία λέει εν ολίγης, για να μην μπερδευόμαστε, εντάξει, το όνομα υπάρχει παντού, δεν είναι θέμα να το πούμε. Ότι 2,5 εκατομμύρια, 2,6 εκατομμύρια, με αφορμή μια υπόθεση τότε με την Παγγέα, τα ακίνητα της Εθνικής Τράπεζας δηλαδή εν ολίγης, πήγανε στο Ταμείο της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Σαμαρά. Τον κύριο Σαμαρά τον έχω δει τελευταία στην υπόθεση του ανασχηματισμού της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι δεν θα τελειώσουμε εύκολα μαζί του. Μιλάμε, εχθές ήρθε ένα υλικό, εγώ δεν θα ψοδικήσω πάνω σε αυτό, που προκάλεσε και πολλές εντυπώσεις. Θα ξεκινήσω λίγο από αυτό, αν με επιτρέπετε, από αυτή την περιβόητη κασέτα Μιονή. Όπως γνωρίζετε, είχε έρθει να καταθέσει. Τον περασμένο Φεβρουάριο στην Προανακριτική Επιτροπή και ρωτήθηκε αν έχει κάποιο άλλο υλικό πέρα από την μήνυση που μας είχε υποβάλει και η οποία στηρίχθηκε σε ένα προανακριτικό υλικό που ήταν απόρριτο, δηλαδή και αυτό ήταν παράνομο. Ρωτήθηκε αν έχει άλλο να συνεισφέρει κάτι άλλο. Τότε αρνήθηκε να πει ότι έχει οτιδήποτε. Έρχεται αρκετούς μήνες μετά και φέρνει αυτό το υλικό με τον τρόπο που το φέρνει, το Ισάκη, μάλλον με τον τρόπο που το έχει αποκτήσει, και είναι προφανής ο παράνομος τρόπος κτήσης, την αμφιβόλου προελεύσεως και αν έχει υποστεί επεξεργασία το συγκεκριμένο υλικό, και όλα αυτά έρχεται σε ένα ανώτατο θεσμικό όργανο που είναι η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, η οποία χωρίς βάσιμο, και αναφέρομαι στο Προεδρείο, αποδέχεται αυτό το υλικό και διανέμεται και γίνεται φταίει βολά στον τύπο, χωρίς προηγουμένως να έχει υποστεί τη διαδικασία την οποία υφίστανται ανάλογα υλικά σε οποιαδήποτε άλλη ποινική διαδικασία. Δηλαδή να πάνε στο εισαγγελέα και να πει ο εισαγγελέας αν θα πρέπει να το δει κάποιος εμπειρογνώμονας για να διαπιστώσει αν είναι γνήσιο, αν έχει υποστεί τεχνική επεξεργασία ή όχι. Όλα αυτά δεν έγιναν. Και αναρωτιέται κάποιος, γιατί ο κύριος Μιονής, αφού είχε αυτό το υλικό το οποίο ήταν συνταρακτικό, δεν το προσέφερε στην Επιτροπή τρεις μήνες πριν, ή γιατί δεν το πήγε σε έναν εισαγγελέα της τακτικής δικαιοσύνης να πει ότι εγώ έχω ζήτημα εδώ πέρα. Κάποιος μου έλεγε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν το έκανε, μήπως γιατί ακριβώς ήξερε ότι αυτό το υλικό είναι ένα άχρηστο υλικό, και όχι μόνο είναι άχρηστο, και ένα παράνομο υλικό, και όχι μόνο ένα παράνομο υλικό, είναι ένα τίποτα. Ή μήπως γιατί ήθελε κάποιος να τους εκβιάσει και δεν πέρασε αυτό που ήθελε να κάνει. Ναι, αφήνω το χθεσινό. Θέλω να πάω σε αυτά στα οποία αναφέρεστε, και στην ουσία είναι η γεννησιουργός αιτία της συμπεριφοράς της Νέας Δημοκρατίας χθες. Γιατί ήθελα ακριβώς να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Την προηγούμενη εβδομάδα, πέρα από το ότι η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής υπέστησαν μια θεσμική, ακόμα μια θεσμική ήττα με την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, να μην δεχθεί ως υπόπτους έναν εκδότη, μία δημοσιογράφο και έναν άλλο δημοσιογράφο. Ήταν μια θεσμική ήττα. Ήρθαν δύο βασικά στοιχεία.
Και όχι από ανθρώπους, ξέρετε, που έχουν offshore, από ανθρώπους που υπηρετούν τη δικαιοσύνη, το δημόσιο σύστημα υγείας και μια ερευνήτρια. Το ένα στοιχείο που ήρθε είναι αυτό το πόρισμα καταπέλτης των ελεγκτών του ΕΟΠΗ, που λέει ότι ο σύζυγος γιατρός της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς, της κυρίας Ράικου, έχει ζημιώσει, φέρεται, τρεις φορές θα το πω, φέρεται, να έχει ζημιώσει το δημόσιο με 1,7 εκατομμύρια για παράνομες συνταγογραφήσεις. Μιλάω για το σύζυγο της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς, η οποία στην Επιτροπή είχε πει ότι δεν μπορεί να βρει το έμβασμα, το κοινό έμβασμα, μάλλον το λογαριασμό, το έμβασμα που στο κοινό της λογαριασμό της ίδιας και του συζύγου της είχαν έρθει χρήματα από την Οβάρτης. Γι' αυτό το ζεύγος μιλάμε. Το ένα κομμάτι, ένα βασικό στοιχείο ήταν αυτό. Εσείς το είδατε να ασχολείται ο τύπος με αυτό το θέμα? Είδατε να παίρνει κάποια πρωτοβουλία η Προανακριτική Επιτροπή παρότι εμείς το θέσαμε? Όχι. Το άλλο στοιχείο που ήρθε είναι αυτό που αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας. Είναι μια κατάθεση μιας ερευνήτριας προς τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος που λέει ότι υπάρχουν περίεργες διαδρομές χρημάτων και εμπλοκές προσώπων που διαδραματίζουν έναν περίεργο ρόλο και στο σκάνδαλο Παγκαία. Και μέσα σε αυτά εξέχουσα θέση καταλαμβάνει ο κύριος Παπασταύρου, συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού και συνεργάτης του Μιονή, ότι 2,6 εκατομμύρια έχουν πάει στον Παπασταύρου και υπάρχει ένα ερωτηματικό μέσα σε αυτή την κατάθεση για το ότι ενδεχομένως δηλαδή θεωρείται, πιστεύετε ότι αυτά τα χρήματα τα εισέπραξε ο Παπασταύρου για να πάνε για την προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Σαμαρά το 2015. Στοιχεία είναι αυτά. Δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένα που τα δέχεται κάποια ως αλήθεια ή ως ψέμα, αλλά οφείλει να τα ερευνήσει. Λοιπόν, ακούσατε γι' αυτό κάτι? Ακούσατε τη Νέα Δημοκρατία να αντιδρά? Ακούσατε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Όχι, τίποτα δεν έχουν. Σιωπούν πλήρως τις προηγούμενες μέρες. Πάνω επομένως υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, γιατί πραγματικά και η δεύτερη φάση της προανακριτικής που ασχολείται με αυτό το διευρυμένο κατηγορητήριο γίνεται μπούμεραν για τη Νέα Δημοκρατία, έρχεται αυτή η περιβόητη ηχογραφημένη συνομιλία, ιδιωτική συνομιλία. Η οποία είναι και κομμένη, δεν είναι πλήρης. Να ταράξει τα νερά. Λοιπόν, είναι πολλά τα λεφτά. Και όσες κινήσεις εντυπωσιασμού να κάνουν, ακόμη και με ηχογραφημένες συνομιλίες, οι οποίες είναι ένας θόρυβος που δεν ακούγεται καλά, δεν μπορούν οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης να επιβάλλουν τη σιωπή. Είναι 20 εκατομμύρια που δόθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον τρόπο που δόθηκαν. Είναι ακόμα 1,7 τα εκατομμύρια που ζημιώθηκε, φέρεται να ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο. Είναι αυτά τα 2,6 εκατομμύρια τα οποία περιμένουν επίσης απαντήσεις. Ναι, δεν ξέρω, εγώ διαβάζω και το έγγραφο αυτό, τέλος πάντων την μαγνητοφώνηση, προσπαθώντας να αντιληφθώ τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω την εντύπωση ότι αυτά που διαμείβονται υποτίθεται δεν βγάζουν ακριβώς αυτό που... Αν θέλει να ψάξει για λεφτά και για δουλειές, ναι, αυτό που λένε ότι λένε. Να κοιτάξει τον καθρέφτη της. Πώς έμπαινε μέσα στο Μαξίμου ο κύριος Μιονής επί Σαμαρά και Παπασταύρου φυσικά, πώς ο κύριος Σαμαράς ζητούσε από τον εκδότη Φιλιππάκη να μην χτυπάνε το παιδί γιατί κάνουν δουλειές μαζί. Και αν ψάχνουν για λεφτά, ας ψάξουν και τα 2,6 εκατομμύρια και να μας πούν ποιος τα πήρε και πού πήγαν. Ναι, γιατί και τελικά τώρα... τι είναι αυτά τα 2,6 εκατομμύρια. Είναι ένα ερώτημα. Επειδή είπαμε και για Παναγιά και ενδεχομένως ο κόσμος δεν το ξέρει, να πούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Ότι επί ημερών της κυβέρνησης Σαμαρά, σε μία offshore εταιρεία που είχε μετοχικό κεφάλαιο μόλις 200.000 ευρώ, δόθηκε δάνειο 400 εκατομμύρια ευρώ για να αγοραστούν bit παρά τη μισοτιμής, σε εξευτελιστική τιμή, το 60% των ακινήτων της Εθνικής Τράπεζας. Για αυτή την ιστορία μιλάμε. Και γι' αυτό το σκάνδαλο, κύριε Λυκεσά. Ναι, είναι από αυτά που έχουμε ξεχάσει, όπως και μερικά ακόμη, τα οποία στήχησαν δεκάδες εκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Πέστε μου κάτι ακόμη, σας παρακαλώ. Η άποψή σας για το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι? Θα σας πω σε σχέση με όλο αυτό το θόρυβο που έχει σηκωθεί, ναι, και για αυτούς που μιλάνε. Όποιος θέλει να αξιολογήσει από άποψη αισθητικής ή αν αμφιβόλου αισθητικής ή αν αμφιλεγόμενο το σποτάκι, για να δικαιούται να ομιλεί, θα πρέπει πρώτα, προηγουμένως,
να έχει υποβάλει στην κυβέρνηση το ερώτημα που πήγαν τα 20 εκατομμύρια. Και όχι μόνο να το έχει υποβάλει έτσι για την τιμή των όπλων, να περιμένει και επίμονες απαντήσεις. Όποιος προηγουμένως, το βάζω ως προδικαστικό δηλαδή ζήτημα, όποιος προηγουμένως δεν έχει κάνει αυτή τη δουλειά, δεν δικαιούται να ομιλεί, διαφορετικά είναι ο έχων τη μύγα και μυγιάζεται. Κοιτάξτε τώρα. Από τη στιγμή που το σποτάκι προκάλεσε τη συζήτηση και για το ουσιώδες, που είναι πού πήγαν τα λεφτά, τα 20 εκατομμύρια, ένα ερώτημα το οποίο επίμονα το βάζουμε εδώ και καιρό και με ερωτήσεις, σχεδόν σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, απαντήσεις δεν παίρνουμε και πολύ περισσότερο δεν παίρνουμε τηλεοπτικό χρόνο, τότε μπράβο, πέτυχε το στόχο του. Γιατί και με μια σαΐτα μπορείς να πετύχεις ένας φτωχός πλην τίμιος αυτό που άλλοι προσπαθούν να κάνουν με τα F-35. Ναι, κοιτάξτε, επειδή ακούω και εγώ τα σχόλια, χτες δεν ήθελα να πω τίποτα, επειδή έχουν υποθεί πολλά και είχαν λεχθεί δηλαδή για το πρόγραμμα και από συναδέλφους. Θέλω να σημειώσω το εξής. Για το αισθητικό μέρος πρώτον, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό. Και το λέω έτσι για να το σχολιάσετε, να σχολιάσετε κι εσείς ό,τι θέλετε. Δεν είναι τίποτα φόβερο αισθητικά. Δεν είναι αποκρουστικό, θα έλεγα ότι είναι ένα μέτριο μάλλον αισθητικά. Δηλαδή αν κάποιοι λένε ότι ήταν αισθητικά, δεν είναι απαράδεκτο πάντως, δεν είναι κακό. Εντάξει, ξέρω, όλα θα μπορούσαν τηρουμένων των λογιών να είναι καλύτερα. Αλλά το αισθητικό είναι το λιγότερο εδώ, όχι, εδώ είναι η ουσία. Σιγά τώρα μην απολογηθούμε και για το αισθητικό. Εδώ γίνεται ένας πόλεμος. Εδώ γίνεται ένας πόλεμος. Γίνεται ένας πόλεμος από την πλευρά της κυβέρνησης και συγκεκριμένων κέντρων. Είναι αυτοί που έχουν αποκλείσει τις εφημερίδες να μην πηγαίνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι που έχουν συγκεντρώσει και τα ΜΜΕ και το κέντρα διανομής των εφημερίδων. Είναι αυτοί που δεν έχουν, και μιλάω για την κυβέρνηση, που δεν έχουν φροντίσει να ικανοποιηθούν οι απολυσμένοι της ελευθεροτυπίας. Είναι αυτοί που έχουν ρίξει το μαύρο στην ΕΡΤ το 2013. Είναι αυτοί που μοιράζαν τα 20 εκατομμύρια και συγγνώμη μιλάνε για αισθητική. Όχι, να σας πω λίγο, υπάρχει το δημοσιογραφικό, δηλαδή βγήκαν ανακοινώσεις. Βγήκε και από τη δική μας ένωση χθες ανακοίνωση, την Ένωση Συντακτών, και από την ΕΣΥΑ. Εγώ δεν τις συμμερίζομαι αυτές τις ανακοινώσεις. Η διαφωνία μου δηλαδή είναι κάθετη. Μπορώ να αντιληφθώ αν ένα μήνυμα ενός κόμματος αφορά, ας πούμε, πώς το λένε, τους παίρνει όλους η μπάλα. Και μπορώ να αντιληφθώ ότι ένα μήνυμα κόμματος δεν μπορεί να λέει. Κύριε Λεκεσά, το είπα στην αρχή. Αφαιρώ από το σχολείο μου αυτούς τους δημοσιογράφους. Δέχομαι αυτή την ένσταση από όποιον προηγουμένως φρόντισε να υποβάλει αυτό το ερώτημα και να έχει αυτές τις ενστάσεις για τα 20 εκατομμύρια. Όποιος το έχει κάνει αυτό, πραγματικά τον ακούμε πολύ. Δηλαδή δεν τον ακούμε καχυποψία. Ναι. Για να το ξεκαθαρίσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, είναι εκ των όνων κάνευ. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να τα αρχίσω τώρα, γιατί θα χαθούμε ίσως και στη συζήτηση. Θα ήθελα λίγο να κλείσουμε αυτό. Το ενοχλητικό, να ξέρετε τι με ενόχλησε πιο πολύ. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας είναι να μπερδέψει τον κόσμο και ακριβώς να στείλει το μήνυμα ότι όλοι είναι το ίδιο. Ναι, αυτό είναι. Ας κοιτάξει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τι πολιτικές εφαρμόσαν ως κυβερνήσεις αυτά τα χρόνια για να φτάσει ο κόσμος να βλέπει πολιτικό και να λέει ότι αυτούς πραγματικά δεν μπορώ να τους αντιμετωπίσω και δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ. Και το ίδιο πράγμα να λέει και για τους δημοσιογράφους. Το σημείο στο οποίο έφτασε η ελληνική κοινωνία να μην εμπιστεύεται ούτε το πολιτικό ούτε το δημοσιογραφικό προσωπικό έχει την υπογραφή των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και πώς ακριβώς χρησιμοποίησαν αυτού του είδους τις διαδρομές. Υπάρχει και και εκεί τον εαυτό του στον καθρέφτη. Και μια κατηγορία στην οποία θέλω μια απάντηση σε ό,τι αφορά το μήνυμα. Για μένα είναι το πιο ενοχλητικό απ' όλα. Η κατηγορία για αντισημιτισμό. Σε τι ακριβώς αναφέρεται. Για το Μωυσή λέτε. Ναι, για το Μωυσή. Εκεί μάλλον πήραν γραμμή και πάλι από τον κύριο Μιονή. Είναι μια καραμέλα, για να το επιστρέψω, αυτό που τη χρησιμοποιούν. Όποιος θέλει να μιλήσει για τους αγώνες που έχει κάνει η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ για τους Εβραίους, κυρίως της Θεσσαλονίκης, α δουν τις προσπάθειες και τα δικαστήρια που έχει στην πλάτη του ο Τριαντάφυλλος ο Μηταφίδης και οι άλλοι σύντροφοι. Ακριβώς γιατί φροντίσανε να αποκαθιλώσουν κάποιες φωτογραφίες από τα δημαρχεία και κάποιες πινακίδες που δείχνουν τις οδούς δοσιλόγων στην Θεσσαλονίκη για να βάλουν το όνομα του Αλμπέρτου Νάρ. Ναι. Όχι να μας πουνούν και το δάχτυλο οι άνθρωποι που έχουν μέσα ανθρώπους που έχουν αμφισβητήσει το ολοκαύτωμα και τους τρώμε και στην προανακριτική.
Εντάξει, ναι. Πρέπει να δίνονται κάποιες απαντήσεις. Έλεος, και... ποιος μιλάει. Μίλησε όμως, δυστυχώς έβγαλε ανακοίνωση για το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι μίλησαν κάποια πρόσωπα. Αυτό είναι κομμάτι ενοχλητικό, οφείλω να πω. Δηλαδή, γιατί φαίνεται ότι δεν αντελήφθησαν ή θέλουν να μην αντιλαμβάνονται, ας πούμε, μερικά πράγματα. Τώρα είναι και ένα σχήμα λόγου. Μήπως και αυτό είναι εμπνεύσεως του κυρίου Μιονή. Γιατί... Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, όχι, ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν είναι, νομίζω είναι βαριά κατηγορία. Δεν, το, ναι, όχι, όχι, το κάνατε είναι σχήμα λόγου. Το αποσύρουμε. Έτσι, ναι, εγώ, ναι, το αποσύρουμε. Ναι, ναι, θα άξιζε όμως τον κόπο, ας πούμε, να ρωτήσουμε. Όχι, μιλάω σε σχέση με όλο αυτό, όχι για την διαμαρτυρία. Αναφέρομαι σε όλο αυτό. Θέλω να το συνδυάσω για να αποκαταστήσω έτσι. Είναι όντως πολύ δεικτικό το χιούμορ. Αυτό το περί αντισημιτισμού είναι κάτι που πραγματικά ο κύριος Μιονής το επικαλέστηκε πάρα πολλές φορές, αλλά τελείως ανερμάτιστα και μέσα στις Είχε και εκεί. Πού ήταν δηλαδή, τι υπήρχε το... Δεν μπορώ να εξέλθω παραπάνω σε αυτό που είπα. Μπήκε και στην προανακριτική. Μπορείτε να δείτε και τις επιθέσεις γενικά και τις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνει και ποια είναι η ρητορική του. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καλημερίζουμε. Η κυρία Δώρα Ευγέρη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Θεσσαλονίκης.